πριν μας πεις την καλημέρα σου, έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει τουμπάρει δίπλα του ο Χριστός. Είχαμε ένα ατύχημα στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης, χωρίς ευτυχώς τραγική κατάληξη. Δεν ξέρω αν είναι καλά ο οδηγός ή αν έχει τραυματιστεί ελαφρά, δεν έχει κάτι σοβαρότερο. Το αυτοκίνητο είναι τούμπα από ό,τι βλέπουμε. Έλα Χριστό. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, όπως είπες και εσύ, βρισκόμαστε εδώ στην Τριανδρία. Βλέπετε το αυτοκίνητο το οποίο έχει τουμπάρει. Ο οδηγός έχει βγει, όπως ενημερωθήκαμε, σώος από το όχημα. Είναι σε νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένος, όπως μας είπαν. Βλέπετε όμως σε τι κατάσταση βρίσκεται το αυτοκίνητο, το οποίο είναι αναποδογυρισμένο. Και εκτός αυτού έχει προσκρούσει και σε ένα άλλο όχημα. Θα σας δείξουμε σε λίγο, θα σας δείξει η Χριστίνα Δημητρούδη. Άλυσμα. Βλέπετε λοιπόν εδώ και μάλιστα είναι πιασμένο και με ένα καλώδιο της ΔΕΗ εδώ. Δεν ξέρω. Ναι, το, και από θαύμα, και όπως βλέπουμε και το αμάξι, την από θαύμα εικόνα, πρέπει να βγει είναι... και ο ζωντανός ο οδηγός. Από θαύμα ακριβώς, ναι, από θαύμα. Και έγινε πριν από λίγα λεπτά, πρέπει να σας πω, οπότε και οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ... περιορισμένες. Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά. Βλέπετε όμως η εικόνα μιλάει από μόνη της και τώρα θα σας δείξουμε και το αυτοκίνητο στο οποίο προσέκρουσε. Mm-hmm. Τώρα αυτό, εάν ήταν εδώ παρκαρισμένο ή δεν ήταν, δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι εάν ήταν εδώ το δεύτερο αυτοκίνητο, αυτό εδώ το μαύρο, έχει γλιτώσει επίσης από θαύμα. Ναι, δεν έχει πάθει το παραμικρό. Δεν έχει καμία ζημιά. Όπως είπα πριν από λίγη ώρα, στην Τριανδρία. Εντάξει, παιδιά, το ευτύχημα είναι τα σύνορα φτιάχνονται, θα πει κανείς, θα το πει και ο Τσελίκας. Μετά όλοι μας αυτό λέμε όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι να γλιτώνουν. Αυτό. Είναι ελαφρά τραυματίας. Όπως το λέει ο Γιώργος. Είναι στο νοσοκομείο για πολιτικούς λόγους, προφανώς και για τις εξετάσεις τις προβλεπόμενες. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία, θα κάνει την έρευνά της για να δει πώς έγινε αυτό.